Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Δυσαρέσκεια του κοινού για τις εξελίξεις στη Γη της Ελιάς αφορούν δύο νεαρούς και αγαπητούς ηθοποιούς. Στο σενάριο έχουμε ένα ακατανόητο plot twist. Η επιστροφή του Απόστολου Γκλέτσου στη Γη της Ελιάς στον ρόλο του θα έχει μία ευχάριστη έκπληξη, τη στιγμή που το κοινό έχει δυσαρεστηθεί με μία άλλη εξέλιξη του ρόλου του αγαπημένου τους Φίλιππου. Τι ισχύει για αυτά τα spoilers και τι ακριβώς θα συμβεί με ένα ήδη ξεχασμένο μυστικό της σειράς, τι θα συμβεί με τη δολοφονία του Κίμωνα, μήπως έχει ξεχαστεί, η αρχή της τρίτης σεζόν στη Γη της Ελιάς αναρωτηθήκαμε ξανά τι έχει απογίνει η δολοφονία του Κίμωνα, γιου του Δημοσθένη και της Ασπασίας. Γιατί κάποιοι το έκαναν να μοιάζει με αυτοκτονία, αλλά οι τηλεθεατές είχαν δει ξεκάθαρα τη σκηνή πέρυσι τον Ιανουάριο. Όπως όμως συμβαίνει και στον Σασμό μερικές φορές, έτσι και σε αυτή τη σειρά, καθυστερούν υποθέσεις άλλων σεζόν, προφανώς για να υπάρχει υλικό για τα επόμενα επεισόδια. Πάντως αυτό το ζήτημα θα ξεκαθαριστεί στο τέλος της τωρινής και στην αρχή της επόμενης σεζόν. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο. Υπάρχει μέλος της συμμορίας εκείνης που θα το μαρτυρήσει, το σίγουρο είναι πως ο Δημοσθένης δεν θα το ομολογήσει από μόνος του, παρόλο που ήταν παρόν και όλα στην ουσία έγιναν εξαιτίας του. Με μία πρόταση γάμου προς την Αθηνά επιστρέφει ο Απόστολος Γκλέτσος, αλλά είναι αμφίβολο αν θα δούμε την Άντζελα Γκερέκου ως νύφη. Πρώτον, γιατί δεν θέλει να φύγει από τη Μάνη, μαζί του, και δεύτερον, γιατί η υιοθετημένη κόρη της έχει τις αντιρρήσεις της. Εκτός αν και οι δύο ηθοποιοί ολοκληρώσουν τη συμμετοχή τους στη σειρά στο τέλος αυτή τη σεζόν και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για το σενάριο αυτό. Πρόβλημα με το σενάριο έχουν όμως οι φανς της σειράς με την εξέλιξη του ρόλου του Φίλιππου. Ξαφνικά θα τον δούμε πριν το τραγικό του τέλος να γίνεται εριστικός προς όλους και θα ανακοινώσει μάλιστα ξαφνικά στη Βασιλική ότι θα φύγει για την Αθήνα, για να συνεχίσει τις σπουδές που άφησε για τα κτήματα, μετά τη δολοφονία του πατέρα του και της αδελφής του. Δεν έχουν άδικο. Αν και βέβαια το τέλος του θα είναι ηρωικό. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.